Γεια σας. Ονομάζομαι Δούγια Έλενα και θα σας παρουσιάσω την ερευνητική μου εργασία για την επιχειρηματική εκπαίδευση. Η επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία είναι αναγκαία. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον Alan Gibb είναι το εφόδιο ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν οι νέοι σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο και περίπλοκο κόσμο που ζούμε. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα που οι νέοι επηρεάζονται περισσότερο και καταγράφονται από τα πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη της κατηγορίας νέων 15-24. Πρέπει το σχολείο και συγκεκριμένα το ΕΠΑΛ, εκτός από γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που παρέχει, να εκπαιδεύσει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν και τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας. Στην παρουσίαση θα ξεκινήσουμε προσπαθώντας να ορίσουμε την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες. Θα δούμε τι έχει γίνει για την αναβάθμιση των ΕΠΑΛ, ποια είναι η επιχειρηματική εκπαίδευση τώρα στα ΕΠΑΛ. Τι αφορά η έρευνα, ποιο ήταν το δείγμα και το ερευνητικό εργαλείο και τέλος παρουσιάζονται τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και κάποιες προτάσεις. Για την επιχειρηματικότητα, ακόμα και σήμερα σαφής ορισμός δεν υπάρχει. Αρκετοί ακαδημαϊκοί προσπάθησαν να περιγράψουν την έννοια, αλλά πάντα υπάρχουν νέες διαστάσεις να ληφθούν υπόψη. Ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση των ορισμών, υπάρχει αποδοχή από όλους ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια ενεργή διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι αναλαμβάνουν κινδύνους και κάνουν χρήση κεφαλαίων με την πρόθεση να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουν κέρδος. Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζονται ως πρωτότυποι, καινοτόμοι και τολμηροί. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κοινά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά που τους χαρακτηρίζουν. Έτσι, ο Wenikers περιγράφει τον επιχειρηματία ως άνθρωπο που κατέχει επιχειρηματικές δεξιότητες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως οι επιχειρηματίες χρειάζονται εκτός από την εξειδικευμένη γνώση των τομέων στους οποίους εργάζονται και κάποιες επιχειρηματικές δεξιότητες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με το επάγγελμά τους. Οι επιχειρηματικές δεξιότητες συνδυάζουν μία σειρά δεξιοτήτων όπως είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα, η προσαρμοστικότητα και άλλες. Για την ενίσχυση της ανάπτυξης σύγχρονων γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων στους μαθητές, το Υπουργείο Παιδείας το 2016 ξεκίνησε την αναβάθμιση του ΕΠΑΛ με ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο. Έτσι, πλέον το ΕΠΑΛ, εκτός από την τριετή φοιτηση, προσφέρει και έναν αμοιβόμενο μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών στην τάξη μαθητείας, όπου εντάσσεται ο μαθητής σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον αλλά υπό την εποπτεία του σχολείου. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε και η δράση μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ. Ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Μία πτυχή της ΝΑΕ είναι η δημιουργία σχεδίων δράσεων που είναι χρηματοδοτούμενα και προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και συνδέουν το ΕΠΑΛ με την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τους ακαδημαϊκούς, η επιχειρηματική εκπαίδευση έχει σκοπό να αναπτύξει ή να ενισχύσει την επιχειρηματική νοοτροπία μεταξύ των μαθητών. Ενώ η Ελλάδα κάνει σημαντικές προσπάθειες να ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, δεν έχει συμπεριλάβει την επιχειρηματική εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών. Τα σχέδια και δραστηριότητες που εφαρμόζονται στα ΕΠΑΛ σήμερα και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων είναι ο δεσμός της μαθητείας που προσφέρει εργασιακή εμπειρία στους αποφύτους και τους εξοπλίζει με αρκετές από τις προαναφερθείς δεξιότητες. Με μαθήματα που υπάρχουν στο σχολείο και σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν πλέον θεσμοθετημένες στα ΕΠΑΛ διδακτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις. Με τη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων με την εκπαιδευτική μέθοδο Μαθαίνω Κάνοντας, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται στη δημιουργία μιας επιχείρησης, έστω και εικονικής. Το παράρτημα της Junior Achievement στην Ελλάδα προσφέρει εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και διαγωνισμούς. Και τέλος, το Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας για Μαθητές Λυκείου που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η παρούσα λοιπόν έρευνα είχε σκοπό να ανακαλύψει αν τα ΕΠΑΛ έχουν εντάξει τις δράσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα ΜΝΑΕ και το θεσμό της μαθητείας, αν αναβαθμίστηκε ο ρόλος του ΕΠΑΛ και αναδείχθηκε ο κοινωνικός ρόλος και η σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 19 Μαρτίου έως 9 Απριλίου το 2019. Το δείγμα ήταν 133 συνάδελφοι από τα ΕΠΑΛ, από 16 διαφορετικές ειδικότητες, όπου άνοικαν σε 46 από τις 54 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από αυτούς που συμμετείχαν, το 56,4% ήταν άντρες και το 79% του δείγματος άνοικε στο ηλικιακό γκρουπ 41 με 60 ετών. Τέλος, να προσθεθεί πως ο αριθμός του δείγματος δεν μας επιτρέπει τη γενίκευση των ευρημάτων, παρά αποτελεί ένδειξη για τη μειοθέτηση ή όχι της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα ΕΠΑΛ.
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με φόρμες Google με 11 ερωτήσεις κλειστής μορφής που αποτελούν δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με το θεσμό της μαθητείας και η δεύτερη με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προάγουν την επιχειρηματικότητα. Τα ευρήματα έδειξαν πως στην περίοδο που πραγματοποιήθηκε αυτή η έρευνα, το 56,4% των ερωτηθέντων συναδέλφων απάντησε πως λειτουργούσε στο σχολείο τους το 4ο έτος μαθητείας και η πλειοψηφία, το 70,4%, απάντησε ότι το παρακολουθούν λιγότεροι ή ίσοι από 20 μαθητές. Από τους 75 τώρα εκπαιδευτικούς που λειτουργούν το έτος μαθητείας στο σχολείο τους, το 59% απάντησε πως πραγματοποιεί δράση στην εργασία των μαθητών, φέρνοντας σε επαφή το σχολείο με το χώρο εργασίας και τη τεχνογνωσία του εργοδότη. Ακόμα, ένα ποσοστό 21% είχε συμμετάσχει στην επιμόρφωση του ΙΕΠ για θέματα μαθητείας, καθώς εκείνο το διάστημα είχε ολοκληρωθεί μόλις ο πρώτος κύκλος της επιμόρφωσης, οι οποίοι κύκλοι συνεχίστηκαν και στη συνέχεια. Στη δεύτερη ενότητα, αναφορικά με τις δράσεις, η πλειοψηφία των συναδέλφων, το 83% απάντησαν ότι προσφέρουν επιχειρηματική εκπαίδευση και εμπειρία στους μαθητές τους. Και το 68% πως πραγματοποιούν επιδοτούμενα σχέδια δράσης ΜΝΑΕΜ για την προώθηση της καινοτομίας. Επίσης, μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, το 84%, απάντησαν ότι μέσω διδακτικών επισκέψεων φέρνουν σε επαφή τους μαθητές τους με εργασιακά περιβάλλοντα κοντά στην ειδικότητά τους. Από την άλλη, το 30% των συναδέλφων απάντησε πως είχε χρησιμοποιήσει την εκπαιδευτική μέθοδο μαθαίνω κάνοντας, προσωμιώνοντας τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, συμμετοχή σε πρόγραμμα της Junior Achievement Greece είχε το 16% των συναδέλφων και συμμετοχή στο θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών μόνο το 3%. Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε πως τα ΕΠΑΛ έχουν υιοθετήσει μια στρατηγική για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ο θεσμός της μαθητείας να σημειωθεί πως δεν έχει γενικευθεί σε όλα τα ΕΠΑΛ. Και σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις, οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλα ποσοστά έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε 3 από αυτά. Συνεπώς, γνωρίζουν την αναγκαιότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και προσπαθούν να την επικοινωνήσουν με τις μαθητές τους με όποιο τρόπο, με όσα μέσα διαθέτουν. Το μεγάλο ποσοστό τώρα συμμετοχής στα σχέδια δράσης της ΜΝΑΕ, 68%, παρουσιάζει το θετικό ρόλο που έχει στην αναβάθμιση του ΕΠΑΛ, καθώς και στη δημιουργία σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, μιας και οι δράσεις αφορούν καινοτόμες ιδέες που εφαρμόζονται πάνω σε τοπικά προβλήματα. Σαν προτάσεις, αρχικά να αναφερθεί πως πρέπει να γίνει αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πολιτικών και να εισαχθεί επιχειρηματική εκπαίδευση, τα ΕΠΑΛ να προσφέρουν εξυγχρονισμένες ειδικότητες σχετικές με την αγορά εργασίας του μέλλοντος και θα ήταν ουσιαστική μια γενικευμένη συμμετοχή των ΕΠΑΛ σε αυτά τα προγράμματα και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι ίδιοι μαθητές να το επιθυμούν. Η παρουσίαση βασίστηκε στη βιβλιογραφία που βλέπετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.